Θα πιάσουμε πρώτα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, η ρεβάνς του 2-1 της Νέας Μύρνης. Έχουμε στην απέναντι όχθη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ευχαριστούμε που άφησε την ουρά για το βιβλίο του Ντάνου για να φιλοξενηθεί στην εκπομπή. Ο έγκριτος ρεπόρτερ του Πανιωνίου και όχι μόνο, παντός καιρού. Ο Θοδωρής Βασίλης είναι μαζί μας. Πού είσαι? Γιατί δεν Κάποιο λάθος έχετε κάνει. Κάποιο λάθος έχετε κάνει. Ναι, έχετε πάρει... Εγώ είμαι ο κύριος Δάρας. Ο κύριος Δάρα έχουμε. Το ζήσαμε και αυτό. Δεν έχει πρόεδρε, καλησπέρα. Λάθος, τον Θοδωρή τον Βασίλη. Τον έχουμε κλείσει για μετά. Συμβαίνουν αυτά σε όταν εκπομπές. Δεν πειράζει. Είστε καλά? Όλα καλά. Όλα καλά. Σε καλή κατάσταση σας είδαμε με τον Παναθηναϊκό πάντως. Η ομάδα ήταν καλά. Πήρε την νίκη, ηρεμήσατε λίγο. Είμαστε σε καλή κατάσταση, ηρεμήσαμε λίγο. Οπότε από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε και εμείς, φεύγουμε σήμερα, ανεβούμε πάνω. Έτσι, για να δώσουμε και το παιχνίδι μας με τον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα, ήσασταν λίγο σε μια δύσκολη κατάσταση όλο αυτό το διάστημα. Είχατε διάφορα θέματα διοικητικά, η ομάδα δεν ήταν σταθερή, μία έτσι ήταν μία αλλιώς. Είναι και η κατάσταση λίγο στο πρωτάθλημα δύσκολη, γιατί... Διοικητικά πέφτει... δεν είχαμε, τι πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Διαβάζαμε ότι είχατε θέματα, ότι με την ασφαλιστική ενημερότητα κάποια θέματα και δεν μπορούσατε να κάνετε μεταγραφές. Δεν ήταν έτσι? Ναι, αυτό το λύσαμε. Ναι. Ωραία, αυτό λέω, αυτό λέω, ότι είχατε... Είναι θέμα ακριβώς της γενικής, να το πω έτσι, οικονομικής κατάστασης και να το πω έτσι, να το πω, και προβλημάτων που έχουν όλες οι μικρομεσαίες ΠΑΕ. Έτσι είχαμε και εμείς πιο έντονο πρόβλημα, γιατί πιεζόμαστε από το χρόνο για να κάνουμε μεταγράφες. Το λύσαμε τέλος καλό, όλα καλά. Ναι, μα το είδαμε και τα παιδιά τα καινούργια που μπήκαν να παίξουν. Ακριβώς. Πλέον με αυτά θεωρείτε ότι η χρονιά θα πάει ακόμα καλύτερα? Νομίζω ότι ήδη πάει καλύτερα. Ήδη πάει καλύτερα. Και νομίζω η εμφάνισή μας προχτές με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι η χρονιά μας πάει καλύτερα. Η παρουσία του Άκη του Μάτζικου στον πάγκο, ένα παιδί της Νέας Μύρνης κατά τα ψέματα που ξέρει και το DNA της ομάδας, μετά από μια, έτσι, ένα ξεκίνημα το οποίο ενώ σας περιμέναμε όλοι πολύ πιο δυνατούς, είδαμε σαν να μην ρολάρει ποδοσφαιρικά το πράγμα, κάτι που είναι πολύ δυνατό κομμάτι του Πανιωνίου που πάντα παίζει πάνω από την αξία του. Η παρουσία του Άκη του Μάτζικου τώρα σας έχει ηρεμήσει λίγο? Ακούστε κάτι. Προσωπικά εγώ τον Άκη τον Μάτζικο το ξέρω σαν γιατρός που είναι από ποδοσφαιριστή από πολύ παλιά, 30 χρόνια. Από εκεί πέρα, σε κάποιες δηλώσεις μου είπα ότι η καλύτερη φορολογική ενημερώτητα που μπορούσα να πάρουμε τότε που είχαμε το πρόβλημα είναι η μεταγραφή, ή μάλλον ο Άκης ο Μάτζιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εμπιστοσύνη του έχουμε και προσωπικά εγώ και όλη η διοίκηση αυτή τη στιγμή, για να λέω ότι η καλύτερη φορολογική ενημερώτητα ήταν ο Μάτζιος. Που σημαίνει ότι και να μην μπαίναμε κανένα φορολογική ενημερώτητα θα αξιοποιούσε τόσο πολύ το ήδη υπάρχον υλικό ο Άκης ο Μάτζιος, ούτως ώστε θα είχαμε τα ίδια αποτελέσματα. Ωραία. Παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχετε πρίκα το παιχνίδι το πρώτο, την νίκη με 2-1. Τι πιστεύετε και αν το κύπελο για ακόμη μια φορά για τον Πανιόνιο είναι ο νούμερο ένα στόχος? Γιατί κακά τα ψέματα είναι από τις ομάδες που έχουν πετύχει πολλά πράγματα στο θεσμό του κυπέλου. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε πολύ καλά, η ιστορία του Πανιωνίου, η γηπεδική ιστορία του Πανιωνίου είναι το κύπελο. Έτσι. Και οι τίτλοι που έχει και αναφέρουμε στην ιστορική αυτή ομάδα είναι στο κύπελο. Έτσι. Από εκεί πέρα, είπατε ότι έχουμε πάρει μια πρίκα. Σωστά, έχουμε πάρει μια πρίκα, αλλά η πρίκα αυτή, επειδή είναι με τον ΠΑΟΚ και επειδή είναι το δεύτερο παιχνίδι με στην Τούμπα, είναι πολύ φτωχή πρίκα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Να είμαστε ρεαλιστές. Είναι μια πολύ πολύ μικρή πρίκα. Από εκεί πέρα, εμείς σαν ομάδα κυπέλου που φημιζόμαστε, θα κάνουμε οτιδήποτε μπορεί να περάσει αγωνιστικά από τη μεριά μας, ούτως ώστε αυτή η πρίκα να είναι πραγματική πρίκα και να μας παραμείνει. Έτσι είναι ακριβώς. Αναφερθήκατε πριν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες ομάδες. Εγώ θα πω ότι παρουσιάζουν και οι μεγαλύτερες ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει και τεράστια διάθεση για επένδυση από όλες τις ομάδες λόγω της κατάστασης αγοράς.
δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Κύριε Δάρα, κακά τα ψέματα, η Super League κάνει πράγματα για να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, περισσότερους χορηγούς, ή εγκλωβίζεται σε μικροσυμφέροντα ο καθένας στα δικά του και δεν υπάρχει μια σκέψη για το κοινό καλό? Γιατί εμείς παρακολουθούμε απ' έξω, μάλλον αυτό βλέπουμε. Η Super League, ακούστε, είναι η Super League είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος αποτελείται από τους, ουσιαστικά όπως είναι η σημερινή κατάσταση, τρεις μεγάλους, έτσι, οικονομικά εννοώ μεγάλους, που έχουν αυτή την επιφάνεια, λοιπόν, και από 13, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι φράγκο-φράγκο το καημό μας. Σωστά μιλάω? Πολύ σωστά, ακριβώς πέρα, αυτό. Από εκεί πέρα και κάποιες από τις 13 ομάδες, όπως ο Πανιόνιος, σέρνουμε οικονομικά προβλήματα και βάρη παλαιότερων καταστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο να καλύψουμε τα τρέχοντα έξοδα, έχουμε να καλύψουμε πρώτα τα προηγούμενα βάρη. Γεγονός. Τα οποία, και γι' αυτό είχαμε και το πρόβλημα εμείς με, με το να παίρνουμε φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώσεις. Διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ΕΚΑ και το Δημόσιο δεν ξεχωρίζει αν αυτή τη στιγμή είναι διοίκηση Δάρα ή είναι διοίκηση του Γιάννη, του Θανάση, οτιδήποτε. Βλέπει ότι αυτή τη στιγμή είναι παλιά βάρη, παλιά δημόσια, παλιά ΕΚΑ, τα οποία είναι απλήρωτα και βαράει στο κεφάλι. Από εκεί και πέρα είσαι υποχρεωμένος, κύριε, να τα καλύψεις για να σε εξυπηρετήσω. Δεν είναι βάρη τα οποία έχουμε βάλει εμείς, είναι βάρη παλιά. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλήσατε τι κάνει κτλ. Κτλ. Έχει βγει ένας νόμος εδώ και 5 μήνες. Από το Σεπτέμβριο έχει ψηφιστεί ο νόμος για 120 δόσεις για τις ΠΑΕ. Και ακόμα δεν έχει, δεν ισχύει. Ναι. Έχει ψηφιστεί, ξαναλέω και πάλι, από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός, ο κύριος Βασιλιάδης, είχε πει ότι ναι, τον πέρασα, πέρασε όντως, από εκεί πέρα 5 μήνες έχουν περάσει για να φανεί στο ταμπλό. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να γίνει αναδιάδραση, πώς μπορεί να γίνει επιβίωση ομάδων, όταν ένας νόμος έχει ψηφιστεί 5 μήνες και δεν έχει μπει ακόμα σε ισχύ? Αυτή είναι η μία παράμετρος και έχετε δίκιο. Η δεύτερη παράμετρος είναι η Λίγκα, ο συνεταιρισμός. Οι 16 ομάδες κάνουν αυτό που πρέπει για να αυξήσουν τα έσοδα? Τι μπορούν να κάνουν? Να μην σκοτώνονται μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει ένα κλίμα λιγότερο τοξικό, να πάει κουβέντα λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο, να προσελκύσουν πιο κομψά τέλος πάντων την κοινή γνώμη, να αυξήσει λίγο το μάρκετινγκ τέλος πάντων την επιρροή που έχει. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που μπορεί να κάνει ένας συνεταιρισμός τόσο ισχυρός. Για να γίνει αυτό, οι 16 ομάδες, οι 13 ομάδες, πρέπει πρώτα να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους, έτσι, στο οικονομικό κομμάτι. Για να μπορείς να κάνεις επενδύσεις και να μπορείς να προσελκύσεις κόσμο, πρέπει να, πρώτα να έχεις εξασφαλίσει τα ανώτα σου. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ομάδες κάθε πρώτη του μηνός έχουμε ένα κάρο βάρη, είτε τα σέρνουμε είτε έχουν γίνει τώρα. Και γιατί τα τηλεοπτικά μας είτε αργούν να πληρώσουν, είτε δεν πληρώνουν, είτε οτιδήποτε είναι, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μια γενική οικονομική μιζέρια και όλοι οι εργοδότες των ομάδων, και αυτοί είναι, να το πω έτσι, αφαιρέγγι. Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν δεν υπάρχει μια καθυστέρηση πληρωμών από τους χορηγούς, αν το θέλετε έτσι, ο ποδοσφαιριστής, ο εργαζόμενος, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι εργαζόμενος. Βεβαίως. Θέλει πρώτη του μηνός να πληρωθεί. Και όλοι οι πιστωτές. Και όλα τα ταξίδια, τα αεροπορικά, όλα τα πάντα πάντα, πρέπει να τα καταβάλεις για να πάνε. Ναι. Υπάρχουν δυσκολίες. Τι να πω, ελπίζω αυτή η απόφαση και ο νόμος που ψηφίστηκε για τις 120 δόσεις να δώσει λύση και τότε να μπορέσετε όλοι να έχετε πιο μεγάλη τέλος πάντων. Μα σας λέω, έχει, από το Σεπτέμβρη έχει ψηφιστεί, έχει περάσει και δεν έχει ανέβει ακόμα στο καντράμ του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι μια μεγάλη ανάσα αυτή. Εφόσον συμβεί αυτό, θα μπορεί κάθε ΠΑΕ από τις 13 να τρέξει ένα project πιο ορθολογικά? Φτάνουν τα έσοδα γι' αυτό? Θα σας εξηγήσω αμέσως και παίρνω από την ομάδα μου. Βεβαίως. Όταν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι υποχρεωμένος το μήνα, ναι, το μήνα ΙΚΑ και φορεία να πρέπει να καταβάλω 200 τόσες χιλιάδες. Μεγάλο νούμερο.
άλλο 200.000, άλλο να έχεις να καταβάλεις 30.000. Γεγονός. Τεράστια διαφορά. Γεγονός. Γεγονός. Τι να πω, κύριε, τώρα μακάρι να βρεθεί μια λύση, μακάρι να μπορέσουμε να έχουμε κανονικό ποδόσφαιρο και η σκέψη πρώτη όλων σας που διοικείτε ομάδες να είναι η ποδοσφαιρική και όχι το πώς θα καταβληθεί εδώ στην εφορία. Σας είπα, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά για να μπορείς να παιχτείς σωστό ποδόσφαιρο και να μην γίνονται αλητίες και συνεννοήσεις και όλα αυτά, γιατί όπως ξέρετε εγώ γιατρός είμαι, δεν είμαι ούτε παράγοντας ούτε διοικητικός, τίποτα. Έτσι με 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο, έτσι και ποτέ, και ξέρω μόνο το εφ' αγωνίζεστε, το πραγματικά αγωνίζεστε και τα αποτελέσματα τα οποία φέρουν αγωνιστικά οι ομάδες στο γήπεδο. Και αυτό ήταν πάντα το πεπρωμένο μου και τώρα που ηγούμε μιας ομάδος. Από εκεί και πέρα όμως, ο φτωχός στη μιζέρια του, να το πω έτσι, σκέφτεται πράγματα για να επιβιώσει. Για να μπορέσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα σωστό ποδόσφαιρο, θα πρέπει οικονομικά οι ομάδες να είναι ανεξάρτητες. Έχετε κάνει ποτέ κουβέντα ή έχετε πιέσει ως συνεταιρισμός για μείωση της φορολογίας? Γιατί βλέπουμε σε άλλες κοντινές κιόλας χώρες, δηλαδή στην Τουρκία η φορολογία στις ομάδες είναι πολύ μικρότερη. Και αυτό έχει βέβαια άλλα κέρδη. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα, έχει τεράστια έσοδα. Παίρνουν από εκεί το κράτος, παίρνει από εκεί το κράτος χρήματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τα πάρει κατευθείαν από το φόρο του συμβολέου. Το έχουμε προτείνει. Αλλά εγώ σας λέω, εμείς το προτείναμε. Από εκεί πέρα όμως, έτσι, όταν υπάρχει μια τέτοια γενική κατάσταση, εσείς που είστε ένας ανεξάρτητος φορολογούμενος, πώς θα δεχτείτε σε μεταγραφές εκατομμυρίων που γίνεται, και όχι μόνο σε εμάς, μιλάμε για τις πιο μεγάλες ομάδες, να υπάρχει μείωση φορολογίας και σε σένα τον εργαζόμενο να υπάρχει αύξηση φορολογίας? Ας ελπίσουμε λοιπόν να μειωθεί σε όλους, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θέλω να πω ότι εμείς το λέμε, αλλά από εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολα κοινωνικά να γίνει αποδεκτό κάτι αυτό. Τέτοιο. Βέβαια, είναι κατανοητό. Για τις εποχές που ζούμε. Είναι πρόκληση για τον έξω κόσμο. Έχετε δίκιο. Κύριε Δάρα, την κουβέντα για τη διαιτησία που γίνεται, για παράδειγμα, αυξάνονται οι κουβέντες και οι απόψεις για ξένους διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πανιώνιος τι λέει γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να υπάρχει απαξίωση των Ελλήνων διαιτητών. Δεν υπάρχει απαξίωση των Ελλήνων διαιτητών. Είμαστε υπέρ της ελληνικής διαιτησίας, έτσι, της ανεξάρτητης ελληνικής διαιτησίας, της ανεξάρτητης ελληνικής διαιτησίας. Από εκεί και πέρα, όταν φέρνουμε έναν ξένο διαιτητή, έτσι, νομίζουμε ότι επειδή είναι ο ξένος, ότι όλα είναι καλά. Και σας φέρνω εγώ ένα παράδειγμα. Προχτεσινό πάω Κάρης, έτσι. Δεν θέλω να κάνω κρίσεις. Εάν το κάνει το offside αυτή τη στιγμή της σοφάρισης, αν το άφηνε Έλληνας διαιτητής, θα γινότανε. Χαμός. Έτσι δεν είναι? Ναι, τι, και τώρα χαμός γίνεται, απλά δεν ακούεις την οφηγία. Δεν θα πιεστείς το επόμενο παιχνίδι βασικά, γιατί όλη η δουλειά γίνεται για να ασκηθεί πίεση στους διαιτητές. Λάθη κάνουν όλοι, αλλά εδώ πλέον, επειδή έχει φανεί ότι φοβούνται, αυξάνεται και η πίεση προς αυτούς, από όλους. Λοιπόν, και... εμείς αυτή τη στιγμή θα θέλαμε, εμείς σαν Πανιώνιος, θέλαμε μια σωστή, ανεξάρτητη, έτσι, χωρίς επιρροές, ελληνική διαιτησία. Αυτό είναι το θέλω μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το θέλω όλων, αλλά... όταν θα, ειδικά οι μεγάλοι, νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα έχουν μια διαφορία. Όχι, ρωτήσατε εμάς. Για εσάς είπα, για εσάς. Το τι ρωτάνε οι μεγάλοι, οι μεγάλοι λένε να φέρουμε ξένους διαιτητές και ξένους διαιτητές. Ωραία, και... Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Τώρα που άμα το πιάσουμε μπορούμε να μιλάμε 10 ώρες γι' αυτό. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Επειδή ρωτήσατε τη γνώμη τη δική μου. Οι τόποι ξένοι, δηλαδή, εγώ τώρα άμα κάτσω και σας πω, οι τόποι ξένοι δεν δημιουργήσαν κανένα πρόβλημα. Ούτε στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ ο Στήλερ ήταν εκπληκτικός. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ο Μανθάνο ήταν εκπληκτικός. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ήρθαν χειρότεροι και τους Έλληνες διαιτητές που έχουμε εδώ. Γιατί και ο Δανός που έπαιξε το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και ο προχθεσινός ήταν κακοί διαιτητές. 56 λεπτά παιχνίδι. Ξέρετε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα και σωστά σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Έτσι. Συμβαίνει το εξής. Ότι εάν κάνει κάποιο ανθρώπινο λάθος ο Έλληνας ο διαιτητής, αυτόματα το ορμάμε, γιατί νομίζουμε ότι αυτό δεν ήταν το ανθρώπινο λάθος, ότι ήταν
λάθος το οποίο ήθελε να κάνει. Να το εσκεμμένο, ναι. Εσκεμμένο λάθος. Στο ξένο όμως, έτσι, δεν το, γενικά μιλάω τώρα, έτσι, ναι. Δεν αυτή τη στιγμή του λέμε ότι ήταν εσκεμμένο. Ναι. Τα φορτώνουμε όλα, εντάξει, ήταν ένα λάθος. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Η ξενομανία που έχουμε εδώ και στο δικό μου το επάγγελμα. Και στους Έλληνες παίκτες με τους ξένους. Τους Έλληνες τους βρίσκουμε όλη την ώρα, τους ξένους είναι στην πούδρα. Ακριβώς. Διότι έχουμε μια μιζέρια και μια κακομοιριά για όλο το εγχώριό μας προϊόν. Για όλα τα επαγγέλματα μιλάω. Ναι. Και σε μένα που είμαι γιατρός, τόσα χρόνια γιατρός, έτσι, αν πω εγώ σε εσάς, έχεις αυτό και πάρεις μια άλλη γνώμη από έναν ξένο άσχετο γιατρό, έτσι θα πιστέψεις εκείνον. Πρόεδρε, αχρίαστος να είσαι, αλλά στους γιατρούς είμαστε καλά, πιστεύω. Στους Έλληνες πάμε. Θα έκανα μια συζήτηση τώρα περισσότερο κοινωνική. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εμάς συμφωνούμε κιόλας, εντάξει. Δεν τίθεται θέμα. Έτσι είναι ακριβώς. Στο διατάφτα, ελπίζω η ομάδα μου αύριο, έτσι, ο ιστορικός Πανιώνιος αύριο να πάρει μια γερή πρίκα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, για τη συνομιλία που είχαμε. Παρότι άρχισε λίγο ανώμαλα, αλλά ήμασταν ωραία. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα που είχαμε μαζί. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε και καλό ταξίδι. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.